Αποταμιευτικός λογαριασμός πράσινο από την Τράπεζα Κύπρου. Τα άπαντα της αποταμίευσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιανουαρίου μειώθηκαν οι νέες αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος ενεργείας στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, οι αιτήσεις μειώθηκαν κατά 53.000 στις 610.000. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 24 Ιανουαρίου. Παράλληλα, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησαν οι οικοδομικές άδειες στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάρτιο, ενώ μειωμένη εμφανίστηκε και η ανέγερση νέων κατοικιών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Με κέρδη συνεχίζουν οι δείκτες των ευρωπαϊκών αγορών στον απόϊχο των καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων τριμήνου της JP Morgan. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων του S&P 500 υποχώρησαν για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από την εποχή της μεγάλης ύφεσης. Τόσο κατά 10% σημείωσαν τα κέρδη της JP Morgan στο πρώτο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 2,17 δισεκατομμύρια δολάρια από 2,37 ένα χρόνο πριν. Από την άλλη, πτώση κατά 82% σημείωσαν τα κέρδη της Nokia στο πρώτο τρίμηνο, διαμορφούμενα ωστόσο εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών. Οι πωλήσεις της σημείωσαν πτώση 27% στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, η κέρδη σημείωσε η μετοχή της Barclays. Ο πρόεδρος της τράπεζας, Robert Diamond, δήλωσε πως στα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου της Goldman Sachs και της Wells Fargo δεν είναι πυροτέχνημα. Σε νέα μείωση του παρεμβατικού της επιτοκίου στο 1% θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τον επόμενο μήνα, τερματίζοντας την επιτοκιακή της χαλάρωση στο επίπεδο αυτό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Bundesbank, Axel Weber. Η μείωση θα συνοδευτεί από τραπεζοκεντρικό πακέτο μη συμβατικών μέτρων στην προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Με τη νέα μείωση στις 7 Μαΐου, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έχει υποχωρήσει κατά 325 μονάδες βάσης από τον Οκτώβριο του 2008. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η μόνη από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες που μέχρι στιγμής δεν έχει υιοθετήσει κινήσεις ποσοτικής χαλάρωσης όπως η Fed, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προβαίνοντας σε αγορές ομολόγων. Σε ιστορικό χαμηλό υποχώρησε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωζώνη το Μάρτιο, με τις τιμές καταναλωτή να σημειώνουν κάμψη σε 4 από τις 16 χώρες του μπλοκ σε επίπεδο 12 μήνου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 0,6% από 1,2% το Φεβρουάριο, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή καταγραφής των στοιχείων το 1996, επιβεβαιώνοντας τις προσωρινές εκτιμήσεις που είχε ανακοινώσει η υπηρεσία στις 31 Μαρτίου. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,4%. Θα βαθύνει περαιτέρω η ύφεση της οικονομίας της Ανατολικής Ευρώπης προτού βελτιωθεί το outlook, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε υποβάθμιση των αξιολογήσεων σε περίπου μισές χώρες της περιοχής. Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής της Fitch Ratings για τις αναδυόμενες οικονομίες της Ευρώπης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε», τόνισε ο Edward Parker, προσθέτοντας πως η πραγματική οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να υποχωρεί με υψηλές ταχύτητες και η φετινή χρονιά θα αποτελέσει μακράν τη χειρότερη περίοδο ύφεσης από τα χρόνια της μετάβασης από τον κομμουνισμό στην ανοιχτή αγορά. Η Fitch εκτιμά πως θα επιστρέψουν οι οικονομίες της περιοχής σε φάση ανάκαμψης την επόμενη χρονιά με ρυθμό 1,4% που θα αποτελέσει ιδιαίτερα ισχνή ανάκαμψη. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι που επιλέξατε και σήμερα τη financialmiro.tv για την οικονομική σας ενημέρωση. Σας ευχόμαστε καλή Ανάσταση και ό,τι ποθείτε.